Ο Γιώργο Λιάγκας, τη Προάλλε, μεταφέροντα τι εξελίξει για την υγεία του Δημήτρη Σταρόβα, έκανε λόγο για τη σύντροφό του, Άννα Σταφάκη, και την κρίση που πέρασαν κάποια στιγμή στη σχέση του. Ο Γρηγόρη Μπουντάρα, που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε και με την καλή του, αποκάλυψε το πρωί τη Παρασκευή 17 Πέμπτα μέσα από την εκπομπή του Α, ΣΟΥΠΕΡ Κατερίνα, πια ήταν. Υπόθηκε μία αθλειότητα στον αέρα τη στιγμή που ο Δημήτρη έδινε μία μάχη. Αυτά δεν πρέπει να ακούγονται. Πρέπει ορισμένα πράγματα να μην λέγονται είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν. Όταν κάποιος δίνει τη μάχη του, δεν πρέπει να λέγονται αθλειότητες στον αέρα. Η Άννα ενοχλήθηκε αλλά αυτή τη στιγμή η καρδιά και το μυαλό της είναι στον δι... «εγώ είμαι βέβαιος πως όλα θα πάνε καλά». Ο Δημήτρης αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει, αισθάνεται, νιώθει τα πάντα. Ο γιος μου ο που πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο γιατί τον ξέρει, Φεύγοντας μου είπε ρε μπάμπα, μια χαρά είναι ο κύριος Ταρόβας. Πήγα σπίτι, το λέω και συγκινούμε, και με ρώτησε ο μικρός αν είναι καλά ο Σταρόβας και του είπα ναι και του είπε και ο Οδυσσέας ότι θέλει. Αυτό του έλεγα κιόλα ρε φίλε, κάνε υπομονή, θα γίνει καλά και θα βγάζεις τόσο γέλιο με αυτά που έχουν συμβεί. Τον ρώτησα αν πεινάει και μου κουνούσε το κεφάλι. Κάναμε πολύ πλάκα, ανέφερε ο δημοσιογράφος. Ο παρουσιαστής του Αντένα. Ωστόσο, έδωσε τη σκληρή του απάντηση σε όσους τον έκριναν που μίλησε για το ζευγάρι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή.